Διακόπτουμε, κυρίες και κύριοι, την κανονική ροή του προγραμματός μας και επανερχόμαστε στο αιματηρό περιστατικό που είχαμε στην Τουρκία και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Συνδεόμαστε με την Μαρία Ζαχαράκη. Μαρία, μας έλεγες νωρίτερα για ενόπλους που άνοιξαν πυρ, για εκρήξεις αλλά και για κατάσταση ομηρίας η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στις εγκαταστάσεις. Ακόμη οι πληροφορίες είναι πολύ συγκεκριμένες σχετικά με το αν είναι ένας ο δράστης ή αν είναι παραπάνω. Πάντως, από εικόνες που κυκλοφορούν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πριν επιβληθεί η απαγόρευση, γιατί πριν από λίγο το ΕΣΟΡΟΥ της Τουρκίας επέβαλε απαγόρευση μετάδοσης ειδήσεων για το γεγονός, πριν λοιπόν επιβληθεί, δείχνουν τουλάχιστον δύο επιτιθέμενους, δύο δράστες, εκ των οποίων η μία φέρεται να είναι γυναίκα και να εισβάλλουν εντός του συγκροτήματος της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας στην Άγκυρα. Έχουν αρχίσει, Μαρία, να κυκλοφορούν και τα πρώτα ερασιτεχνικά βίντεο από τους δράστες και την στιγμή που εισβάλλουν στις εγκαταστάσεις της αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Πολύ σωστά. Οπλισμένοι οι δράστες με μακρύκανες καραμπίνες, όπως φαίνονται τουλάχιστον στα βίντεο και τις εικόνες που βλέπουμε. Να πούμε ότι η πρώτη επίθεση, έγιναν δύο εκρήξεις και μετά ακούστηκαν πυροβολισμοί. Η πρώτη λοιπόν έκρηξη έγινε στις 3:20 ώρα Τουρκίας και οι περισσότεροι στην αρχή έλεγαν ότι πρόκειται για επίθεση αυτοκτονίας. Ακόμη δεν είναι σίγουρο τι έχει συμβεί. Πάντως ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών προέβησε δήλωση λίγο μετά την επίθεση και είπε ότι πραγματοποιήθηκε τρομοκρατική επίθεση. Δηλαδή τη χαρακτήρισε κατευθείαν τρομοκρατική κατά των εγκαταστάσεων, όπως είπε, της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Ωραία, Μαρία, νωρίτερα μας έλεγες για τους εργαζόμενους της εγκατάστασης οι οποίοι έχουν κληθεί να μεταβούν σε ασφαλή καταφύγια. Και εμείς νωρίτερα βλέπαμε και εικόνες από το όχημα στο οποίο φέρεται να επέβαιναν οι δράστες, ένα ταξί, όπως λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, όπως είπε επίσης ο Αλή Γερλίκαγιά, ο Τούρκος Υπουργός, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες και το προσωπικό έχει μεταφερθεί σε καταφύγια, όπως επίσης υπάρχουν και πληροφορίες ότι υπάρχουν και όμηροι. Αυτά είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής. Το μόνο που έχουμε είναι τη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες και ότι κάποιοι έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια. Εδώ βλέπουμε και το όχημα στο οποίο αναφερόμουν και εγώ νωρίτερα, Μαρία. Το όχημα που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εισέβαλε στην πύλη των εγκαταστάσεων της αεροδιαστημικής βιομηχανίας και στην συνέχεια πήρε φωτιά και μας έλεγες ότι μεταξύ των δραστών είναι και μία γυναίκα. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Ανεπιβεβαίωτες ακόμα πληροφορίες. Πάντως το Euronews, ένα μέσο εδώ, επικοινώνησε και στην Τουρκία, δηλαδή που υπάρχει το Euronews, επικοινώνησε με το προσωπικό της τουρκικής αεροδιαστημικής υπηρεσίας και είπαν ότι τους ενημέρωσαν ότι πρόκειται για επίθεση αυτοκτονίας, για καμικάζ δηλαδή, και ότι δεν θα έπρεπε να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και στη συνέχεια τους οδήγησαν στα καταφύγια. Μάλιστα, οι πληροφορίες επίσης λένε ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των φερόμενων δραστών όπως και των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας που έσπευσαν στην περιοχή συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα μετά από τις εκρήξεις που ακούστηκαν. Επομένως, όπως είπα και στην αρχή, δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς αν πρόκειται για κάποιον νεκρό καμικάζι ή αν αυτός που εξεράγει προκάλεσε το θάνατο και άλλων ανθρώπων ή αν οι άνθρωποι αυτοί που διεξήγαγαν την επίθεση αν έριξαν κάποιο είδους βόμβας στις εγκαταστάσεις στην Άγκυρα και προκάλεσε το θάνατο ή και τον τραυματισμό κάποιων ανθρώπων. Τώρα, Μαρία, δώσε μας μία εικόνα, αν έχεις και εσύ, για την κατάσταση που επικρατεί αυτήν την ώρα στο σημείο. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι ισχυρότατες δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής βρίσκονται επί τόπου. Πολύ σωστά, όπως και ασθενοφόρα, προκειμένου να μεταφέρουν, μάλιστα υπάρχουν και εικόνες, με ασθενοφόρα να μεταφέρουν τραυματίες από το σημείο που έγινε η επίθεση. Πρόκειται για μια περιοχή που είναι πολύ κοντά στην πρωτεύουσα, στην τουρκική πρωτεύουσα. Είναι μια πολύ μεγάλη
εγκατάσταση της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας, γιατί εκεί φυσικά παράγονται τα πιο εξελιγμένα αεροσκάφη της Τουρκίας, είτε πανδρομένα είτε μη επανδρομένα, όπως επίσης και της Airbus κάποια ανταλλακτικά. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία. Επικράτησε πανικός, εννοείται, στην αρχή όταν άκουσαν τις εκρήξεις. Κόσμος άρχισε να φεύγει από το σημείο, να απομακρύνεται από το σημείο. Κόσμος που βρίσκονταν έξω από τις εγκαταστάσεις, θέλω να πω. Και η αστυνομία έφτασε αμέσως μαζί με την πυροσβεστική, μαζί με τα στεναφόρα, προκειμένου να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχει διαταχθεί επίσης έρευνα από τους εισαγγελείς της Άγκυρας. Έχουν οριστεί 8 εισαγγελείς προκειμένου να διερευνήσουν αυτό το τραγικό περιστατικό, το οποίο βέβαια να πω ότι συμβαίνει μία ακριβώς ημέρα μετά τη δήλωση έκπληξη στην Τουρκία του Ντεβλέτ Μπαχτσελή, του εθνικιστή εταίρου της κυβέρνησης, ότι εμείς θέλουμε να σταματήσει η τρομοκρατία και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να απελευθερώσουμε τον Οτζαλάν από τη φυλακή, προκειμένου να διαλυθεί το ΠΚΚ και να σταματήσει η τρομοκρατία στη χώρα. Και μία ημέρα μετά από αυτή τη δήλωση, που έχει προκαλέσει σεισμό στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας, να πούμε, έγινε αυτή η επίθεση. Βέβαια δεν γνωρίζουμε ακόμη από ποιον και ποια ακριβώς ήταν τα κίνητρα. Πολύ σωστά το επισημαίνεις, Μαρία. Όσο εσύ μιλάς, εμείς παρακολουθούμε ερασιτεχνικά βίντεο. Σε αυτό μάλιστα φαίνεται η στιγμή της έκρηξης, με φωτιά και καπνό να υψώνονται ακριβώς επάνω από το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η έκρηξη, και τον πανικό στην συνέχεια να επικρατεί στο σημείο. Ακριβώς. Έγινε και μία δεύτερη έκρηξη, όπως είπαμε. Και βλέπουμε ήταν η στιγμή, και Μαρία, αλλαγής βάρδιας. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που διαβάζουμε και εμείς από τα μέσα ενημέρωσης που λένε ότι εκείνη την ώρα άλλαζε η βάρδια των εγκαταστάσεων και υπήρχε έτσι ένα πρόσφορο έδαφος για τους δράστες να προχωρήσουν σε αυτές τις ενέργειες. Είναι πολύ πιθανό. Δεν τη γνωρίζω τη συγκεκριμένη πληροφορία, αν υπήρχε αλλαγή βάρδιας, αλλά είναι πολύ πιθανό πάντως. Και όπως μας είπες, η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε τη σχετική έρευνα, έτσι, Μαρία? 8 εισαγγελείς έχουν οριστεί από τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης να διερευνήσουν το περιστατικό. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη έρευνα. Παραμένει αποκλεισμένη περιοχή. Γνωρίζουμε ότι έγινε κάποια ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των δραστών και των δυνάμεων ασφαλείας για κάποια ώρα μετά το άκουσμα των εκρήξεων. Και ακόμη αναμένουμε πιο επίσημες ανακοινώσεις από τον Υπουργό Εσωτερικών και την τουρκική κυβέρνηση. Μαρία Ζαχαράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις αναλυτικές πληροφορίες και το ρεπορτάζ σου. Παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, το περιστατικό. Όλες οι εξελίξεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open με τον Νίκο Στραβελάκη.